Με το βλέμμα στραμμένο στην πανδημία και σήμερα ταξιδεύουμε και πραγματοποιούμε μια ζωντανή σύνδεση με το Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εκεί όπου θα συναντήσουμε και θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή αιματολογίας ογκολογίας στο Medical Center Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, τον κύριο Δημήτρη Τζαχάνη. Κύριε Τζαχάνη, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν η πίεση που δέχεται το νοσοκομείο σας στην δεδομένη χρονική στιγμή με ασθενείς με COVID είναι διαχειρίσιμη. Ναι, είναι πολύ διαχειρίσιμη. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Περάσαμε ένα πολύ μεγάλο κύμα την περίοδο των γιορτών και οι εντατικές ήταν γεμάτες, κυρίως το Γενάρη, αλλά τους τελευταίους 1-2 μήνες έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε καινούρια περιστατικά στην εντατική. Επιστημονικά αποδείχθηκε ότι η μετάλλαξη που ανιχνεύθηκε αρχικά στην Καλιφόρνια είναι ίσως η πιο μεταδοτική. Δηλαδή υπάρχει ένα διπλάσιο υλικό φορτίο και θέλω να σας ρωτήσω το ποσοστό της βεβαιότητάς σας αναφορικά με την κάλυψη της συγκεκριμένης μετάλλαξης από τους εμβολιασμούς. Ποιο είναι? Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται εργαστηριακά τουλάχιστον τα εμβόλια, τουλάχιστον τα εμβόλια που είναι εγκεκριμένα εδώ πέρα, της Pfizer και της Moderna κατά κύριο λόγο, καλύπτουν και την μετάλλαξη στην Καλιφόρνια, καθώς και τις άλλες μεταλλάξεις. Βέβαια, κλινικά αυτό δεν έχει δειχτεί ακόμα, αλλά παρόλο που η μετάλλαξη αυτή έχει το όνομα της Καλιφόρνια και είναι αρκετά διαδεδομένη εδώ πέρα, σας λέω ότι τα περιστατικά έχουν πέσει πάρα πολύ στην κοινότητα. Όπως είπατε, κλινικά αυτό... Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε. Κλινικά αυτό δεν έχει αποδειχθεί, οπότε το τοπίο λίγο είναι κάπως θολό και είναι κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Και κατ' επέκταση υπάρχει μια ανησυχία και στην τάξη των πολιτών, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δηλαδή κινούμαστε λίγο στα τυφλά. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω. Ναι, με αυτό τον ιό από την αρχή κινούμαστε πολύ στα τυφλά. Αλλά και γι' αυτό άλλωστε οι συστάσεις παραμένουν ακόμα και για τους εμβολιασμένους να συνεχίσουν να φοράνε μάσκες και να τηρούν τα μέτρα που έχουν που προβλέπονται. Δηλαδή ακόμη και εμβολιασμένοι συνεχίζουμε και φοράμε μάσκες στο χώρο εργασίας και προσέχουμε πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος... Και ο Φάουτσι, άλλο... Ήσασταν και ο πρώτος, βέβαια, ολοκληρώστε, συγγνώμη κύριε καθηγητά. Το είπε και ο Φάουτσι άλλωστε τις προάλλες, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να φοράμε τις μάσκες, γιατί δεν ξέρουμε την επίδραση των μεταλλάξεων στη μετάδοση του ιού, ακόμη και αν έχουμε εμβολιαστεί. Μας είπατε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων σε σχέση με προηγούμενους μήνες στην Καλιφόρνια, στο Σαν Ντιέγκο, έχει περιοριστεί, έχει μειωθεί. Πού οφείλεται αυτή η εξέλιξη? Ναι, έχει πέσει δραματικά, θα έλεγα. Σας είπα ότι πήγαμε από το σημείο που δεν είχαμε κανένα κρεβάτι στην εντατική διαθέσιμο τον Ιανουάριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ σπάνιες εισαγωγές με COVID στην εντατική. Αυτό νομίζω οφείλεται κυρίως στους εμβολιασμούς. Αυτή τη στιγμή στο Σαν Ντιέγκο έχει εμβολιαστεί γύρω στο 1/3 του πληθυσμού. Και με τις δύο δόσεις? Όχι, το 1/3 αναφέρεται σε μία δόση. Απλά δεν είναι, σας ρωτώ κύριε καθηγητά, δεν είναι κάπως νωρίς να προκύψουν κάποια συμπεράσματα ή να προστατευτεί, να θωρακιστεί ο πληθυσμός αυτό το 1/3 με τη μία από τις δύο δόσεις? Κοιτάξτε, και η μία δόση είναι αρκετά προστατευτική. Εξάλλου 1/3 έχει λάβει μία δόση, γύρω στο 20% έχει λάβει και τις δύο δόσεις. Επίσης θα έλεγα ότι αυτοί που έχουν εμβολιαστεί είναι οι ηλικιωμένοι, οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, αυτοί που λέμε οι essential workers, όπως οι άνθρωποι που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι άνθρωποι που εργάζονται στο σούπερ μάρκετ, όλοι αυτοί έχουν εμβολιαστεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Επίσης ήταν τόσο δραματική κατάσταση που πολλοί άνθρωποι έχουν αναπτύξει αντισώματα επειδή νόσησαν. Κοιτούσα μια μελέτη στο Λος Άντζελες, περίπου το 50% υπολογίζουν μπορεί να έχει αντισώματα επειδή νόσησαν. Νομίζω όλα αυτά βοήθησαν να περάσουμε αυτό το κύμα. Έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα αν μακροπρόθεσμα ο κορονοϊός επιβαρύνει την υγεία ασθενών με αιματολογικά νοσήματα? Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα στοιχεία. Σίγουρα οι ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα έχουν μεγάλη θνησιμότητα. Και ογκολογικοί ασθενείς κατ' επέκταση, και αυτές δύο κατηγορίες. Δηλαδή, αν μακροπρόθεσμα ο κορονοϊός έτσι επηρεάζει κάπως την υγεία τους. Ακόμα δεν έχουμε μακροπρόθεσμα στοιχεία. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερο μακροπρόθεσμο σύνδρομο για τους συγκεκριμένους ογκολογικούς ασθενείς. Υπάρχουν αυτοί οι ασθενείς που τους λέμε long haulers, που έχουν συμπτώματα κόπωσης και άλλα τέτοια συμπτώματα, μη ειδικά για πολύ χρονικό διάστημα μετά το COVID. Αυτό δεν φαίνεται να περιορίζεται μόνο στους ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα. Κύριε καθηγητά, θέλω και ένα σχόλιο αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας στην χώρα μας. Υπάρχει ένα κενό στην εμβολιαστική διαδικασία, ένα ποσοστό της τάξης του 3-3,5% έχει καλυφθεί εμβολιαστικά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Θέλω ένα σχόλιο σας. Κοιτάξτε, σας είπα ότι εδώ πιστεύω τα εμβόλια μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί πέρα, γιατί έχει καθυστερήσει η κατάσταση στην Ελλάδα με τους εμβολιασμούς, δεν το γνωρίζω. Και γενικά στην Ευρώπη φαίνεται ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Αυτό δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής περισσότερο, και εδώ στην Αμερική από την αλλαγή της κυβέρνησης και μετά από τον Τραμπ στον Biden είδαμε μεγάλη διαφορά στην ταχύτητα με την οποία κινήθηκε το κράτος για να καλύψει με τους εμβολιασμούς τους πολίτες. Από εκεί πέρα δεν γνωρίζω λεπτομέρειες να σας πω. Κύριε Τζαχάνη, επιστροφή στην κανονικότητα. Αν τρέξει και το επόμενο διάστημα και στην Ελλάδα η εμβολιαστική διαδικασία, πότε βλέπετε? Είναι δύσκολο να σας το πω. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική είπαν ότι μέχρι την 1η Μαΐου όλοι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο. Και από ό,τι σας λέω, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε γυρίσει σε μεγάλο ποσοστό στην κανονικότητα ήδη. Αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα πάει 2-3 μήνες πίσω, θα έλεγα, και με τη βοήθεια του καλού καιρού στην Ελλάδα το καλοκαίρι, πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Τζαχάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.